Ναι, αν και είχε πολύ πλάκα την πρώτη μας εμφάνιση όταν είχα, ρε παιδί μου, πέντε μουσικούς οι οποίοι θα συνεργαστούν μαζί με τον Bias B, τον Christopher, πρώτη φορά. Και δεν έχουν ιδέα πώς αυτός ο άνθρωπος δρά πάνω στη σκηνή. Και ξαφνικά βγαίνει ένας τρελός με βινίλια παντελόνια, με δίχτυα, με τρομερή τρέλα που κάνει βόλτες, τρέχει πάνω στη σκηνή και όλοι πάθανε σοκ. Παίζανε και λέγανε τι γίνεται, τι κάνει αυτός, ξέρεις, πάθανε σοκ. Δεν δουλεύουμε μαζί, τι είναι αυτό ρε παιδιά, γιατί κλείσαμε αυτή τη δουλειά εμείς. Θέλω να πιστεύω ότι γουστάρανε στην πορεία, γουστάρανε αλλά πάθανε σοκ στην αρχή. Ναι. Και έτσι ήταν σοκ, ναι. Και φαντάζομαι άμα ήταν σοκ για cool μουσικούς, ότι ήταν και για τον κόσμο, για το κοινό. Νομίζω το αγκάλιασαν ο κόσμος, εντάξει, το συνειδητοποιώ περισσότερο τώρα όσο περνάω καιρός. Οι θαυμαστές μου είναι ή μάλλον ο κόσμος που έχει κάτι να πει που θα τοποθετηθεί, είναι ή κόσμος που θα σε αγαπήσει πάρα πολύ και πεθαίνει για σένα, σε εισαγωγικά, ή κόσμος που δεν σε γουστάρει καθόλου. Πρέπει να τοποθετηθεί ή στο ένα άκρο ή στο άλλο άκρο. Και αυτό με εξητάρει πάρα πολύ. Γιατί αυτή η περσόνα, αυτό το brand, ζητάει μια τοποθέτηση. Δεν είναι κάτι χλιαρό, αδιάφορο. Έχει κάτι να σε κάνει να σκεφτείς, να νιώσεις. Ναι. Που αυτό είναι και ο σκοπός μου, να κάνω τον κόσμο λίγο να νιώσει, να ξυπνήσει λίγο.